Ασφυκτική είναι η πίεση που δέχονται μέρα με τη μέρα τα δημόσια νοσηλευτήρια με τον φόβο εμφράγματος να είναι όλο και πιο πολύ ορατός. Το οικό φορτίο που βρίσκεται στην κοινότητα εξακολουθεί να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα το κατόφλι των νοσοκομείων να περνούν πολλοί ασθενείς. Η τελευταία ενημέρωση δείχνει τους νοσηλευομένους να έχουν ξεπεράσει τους 230. Νοσηλεύεται ένας πολύ αυξημένος αριθμός ασθενών στα νοσηλευτήρια του ΚΙΠΗ. Έχουμε φτάσει τους 231, 23 εξ αυτών στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σήμα κινδύνου εκπέμπει το νοσοκομείο Λεμεσού, που σύμφωνα με τον υπεύθυνο θαλάμου κορονοϊού, Ανδρέα Κωστή, πλησιάζει το 100% της πληρότητάς του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν σπίτι για να αδειάσει κρεβάτι. Μάχη δίνει ο ΚΙΠΗ ανοίγοντας τον ένα θάλαμο μετά τον άλλον. Από χθες το βράδυ έχει ανοίξει και η παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες όχι καλές, αφού πιθανόν να αγγίξουμε και τους 300 ασθενείς. Σε καθημερινή βάση οι εισαγωγές είναι 10 με 12 περισσότερες από τα εξιτήρια που δίνονται. Αναμένουμε ότι θα φτάσουμε στο όριο που είχαμε φτάσει και την προηγούμενη φορά, που θα πάμε γύρω στους 300 νοσηλευόμενους. Το 100% βρίσκεται και η πληρότητα του θαλάμου COVID στο Μακάρι, όπου νοσηλεύονται 5 παιδιά. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και ο θάλαμος κορονοϊού του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.